Θα στραφούμε να μοιραστώ μαζί σας την οθόνη. Ουράνιε Πατέρα, ζητάμε στο όνομα του Ιησού Χριστού να μας χρήσεις αυτή την ώρα, να μπορέσουμε να ακούσουμε το Λόγο Σου, Κύριε, και να τον ακούσουμε καθαρά. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Θα ήθελα λοιπόν να σας πω ότι σήμερα το απόγευμα, κάποια στιγμή, μου ήρθε μία σκέψη, στην οποία δεν έδωσα μεγάλη βαρύτητα εκείνη την ώρα, ίσως γιατί δεν κατάλαβα ότι μου ήρθε από τον Κύριο. Αλλά την ώρα που είχαμε τη λατρεία, θυμήθηκα εκείνη τη σκέψη και γνώρισα πως ήταν δοσμένη από τον Κύριο και έτσι κατάλαβα πως ήταν το θέμα που ήθελα να μιλήσουμε. Οπότε θα αρχίσω από την Αγία Γραφή για να καταλάβετε τι είναι αυτό το οποίο κατέβηκε στο πνεύμα μου νωρίτερα σήμερα το απόγευμα. Είμαι στην Β' Τιμοθέου, κεφάλαιο 2. Θα αρχίσω από το εδάφιο 15, αλλά δεν θα διαβάσω όλες τις λεπτομέρειες. Θα πάω στη συνέχεια λίγο παρακάτω. Φρόντισε με επιμέλεια να παραστήσεις τον εαυτό σου δόκιμο στο Θεό, εργάτη που δεν έχει το παραμικρό να ντρέπεται, ο οποίος ορθοτομεί το λόγο της αλήθειας. Εδώ λοιπόν θα ήθελα να κρατήσουμε ότι πέρα από την αγάπη του Θεού για μας, πέρα από τα δώρα του Θεού για μας, που περιλαμβάνουν το αίμα του Ιησού, διαμέσου του οποίου λάβαμε άφεση αμαρτιών, το Άγιο Πνεύμα και κάθε άλλο δώρο και δόση αγαθή που κατεβαίνει από τον Πατέρα των Φώτων, πέρα από όλα αυτά, πέρα από το ότι ο Θεός είναι πιστός και τίποτα δεν μπορεί να μας χωρίσει, πέρα από το ότι μας κρατάει στα χέρια Του και όλα τα άλλα όμορφα πράγματα που μας αρέσει να τα ακούμε, πέρα από όλα αυτά, υπάρχει και μια αλήθεια στην Αγία Γραφή που τραβάει την προσοχή μας στην δική μας ευθύνη, στο δικό μας έργο. Και άσχετα με το πόσο πολύ μας αγαπάει ο Θεός, άσχετα με το τι έχει κάνει για μας, άσχετα με το πόσο καλός και αγαθός και πιστός είναι, άσχετα με το ότι τίποτα δεν θα μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού, ο Απόστολος Παύλος λέει στο μαθητή του Τιμόθεο και μέσα από αυτό λέει σε όλους εμάς, φρόντισε, εσύ να φροντίσεις. Μη λες ο Θεός τα κάνει όλα, μη λες ο Θεός θα τα κάνει όλα, μη λες άσε το Θεό να τα κάνει όλα, αλλά εσύ να φροντίσεις για τον εαυτό σου, εσύ να φροντίσεις για να παραστήσεις τον εαυτό σου δόκιμο στο Θεό. Πριν προχωρήσω, ακούστε κάτι. Η αγάπη του Θεού δεν μας κάνει δόκιμους. Η χάρη του Θεού δεν μας κάνει δόκιμους. Το ότι τίποτε δεν μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού δεν μας κάνει δόκιμους. Το μοναδικό πράγμα που μας κάνει δόκιμους είναι το να φροντίσουμε εμείς με επιμέλεια να παραστήσουμε τους εαυτούς μας δόκιμους στο Θεό. Γιατί αλλιώς, ο Παύλος λέει, σαν εργάτη που δεν έχει το παραμικρό να ντρέπεται, δηλαδή με άλλα λόγια, μπορεί κάποιος, παρά την αγάπη του Θεού, παρά τη χάρη Του, παρά το έλεος Του, παρά την υιοθεσία Του, παρά τα όλα όσα έχει κάνει για μας, παρά το Άγιο Πνεύμα, παρά, θέλεις να ντραπείς, εγώ δεν θέλω να ντραπώ. Ξανά. Η αγάπη του Θεού δεν θα σε σώσει από το να ντραπείς, εάν εσύ δεν φροντίζεις να παραστήσεις τον εαυτό σου δόκιμο και σίγουρα θα κάνεις λάθη, σίγουρα θα γλιστρήσει το πόδι σου και αν δεν γλιστρήσει το πόδι σου, θα γλιστρήσει η γλώσσα σου. Και θα συμβούν λάθη για τα οποία θα ντρέπεσαι.
Και το ξέρω πάρα πολύ καλά, γιατί έχω περάσει από εκεί. Έχω κάνει πολλά λάθη για τα οποία ντράπηκα. Και τώρα θα ήθελα να πάμε κατευθείαν παρακάτω στο εδάφιο 19 πρώτα, που λέει το εξής: «Ας απομακρυνθεί από την αδικία καθένας που ονομάζει το όνομα του Χριστού». Ας απομακρυνθεί από την αδικία καθένας που ονομάζει το όνομα του Χριστού. Τι θέλω να κρατήσουμε από αυτά τα λόγια? Το γεγονός ότι ο Ιησούς πέθανε για μας, το γεγονός ότι μας πέρασε από το θάνατο στη ζωή, το γεγονός ότι μας έδωσε τη σφραγίδα του Πνεύματος σαν αραβώνα μέχρι την ημέρα της απολύτρωσης, το γεγονός ότι περάσαμε από το θάνατο στη ζωή όταν περάσαμε μέσα από το νερό της βάπτισης, το γεγονός ότι είμαστε κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος, από μόνα τους όλα αυτά δεν σταματούν ένα πιστό παιδί του Θεού από το να πράξει αδικία, και γι' αυτό και μας καλεί ο Παύλος να απομακρυνθούμε από την αδικία εάν ονομάζουμε το όνομα του Χριστού. Θα τολμούσα μάλιστα να πω το εξής: άραγε δεν έχετε γνωρίσει ποτέ στη ζωή σας χριστιανούς? Και ξέρετε, η αλήθεια είναι όχι μόνο χριστιανούς σε εισαγωγικά απλούς, ακόμα και χριστιανούς οι οποίοι έχουν υπεύθυνες θέσεις. Δεν έχετε γνωρίσει ποτέ αδέλφια μας τον Χριστό που δεν έχουν απομακρυνθεί από την αδικία, ή ακόμα χειρότερα, που έχουν διαπράξει αδικία και μάλιστα απέναντι σε αδέλφια τους? Πολύ φοβάμαι ότι εγώ έχω τέτοιες εμπειρίες. Επομένως, είναι δική μας ευθύνη και να φροντίζουμε να παραστήσουμε τους εαυτούς μας δόκιμους και να απομακρυνθούμε από κάθε αδικία και να βεβαιωθούμε ότι δεν θα γίνουμε εμείς οι ίδιοι οι φορείς της αδικίας, αυτοί που ενεργούν αδικία. Και τώρα πάμε στο εδάφιο κλειδί, που είναι το εδάφιο 20 και κάτω, 20-21 βασικά, που λέει: «Μάλιστα, σε ένα μεγάλο σπίτι δεν υπάρχουν μονάχα σκεύη χρυσά και ασημένια, αλλά και ξύλινα και πύλινα. Και άλλα μεν για χρήση τιμητική, άλλα όμως για χρήση όχι τιμητική». Ερώτηση: ποιο είναι το μεγάλο σπίτι? Τι εννοεί ο Παύλος λέγοντας «σε ένα μεγάλο σπίτι»? Ο οίκος του Θεού. Ο οίκος του Θεού, πολύ σωστά. Σοφία, εσύ το είπες? Ναι. Ο οίκος του Θεού. Θα μπορούσαμε να πούμε η Εκκλησία. Τι μας λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος? Μας λέει ότι μέσα στον οίκο του Θεού μπορεί να υπάρχουν σκεύη τα οποία είναι ξύλινα και πύλινα, το οποίο δεν είναι καλό. Γιατί? Γιατί είναι για χρήση όχι τιμητική. Από τη μια θα έλεγες είναι καλό να είμαστε μέσα στον οίκο του Θεού, γιατί σημαίνει ότι σωθήκαμε. Σημαίνει ότι ο Ιησούς μας καθάρισε με το αίμα Του. Σημαίνει ότι γίναμε παιδιά του Θεού. Ναι, είναι αλήθεια όλα αυτά. Και είναι υπέροχα. Το πρόβλημα είναι, φτάνει να είσαι απλά σωσμένος? Φτάνει απλά να είσαι παιδί του Θεού και κατά τα άλλα μέσα στον οίκο του Θεού να είσαι από τους ανθρώπους που ντρέπονται, που αδικούν και που έχουν καταντήσει ξύλινα και πύλινα σκεύη όχι για τιμητική χρήση? Εγώ δεν θα ήθελα να είμαι κάτι τέτοιο. Και πάμε στο 21. Αν λοιπόν, προσέξτε αυτό το τεράστιο αν, αν λοιπόν κάποιος καθαρίσει τον εαυτό του από αυτά, θα είναι σκεύος για τιμητική χρήση, αγιασμένο και εύχριστο στον οικοδεσπότη, ετοιμασμένο για κάθε αγαθό έργο. Ακούστε, δεν ξέρω πώς και γιατί, ενώ υπάρχουν τόσες βιβλικές αναφορές στην ανάγκη εμείς να καθαρίζουμε τους εαυτούς μας, και αυτή τη στιγμή βλέπετε με τα μάτια σας και ακούτε με τα αυτιά σας τον Απόστολο Παύλο
στην Β' Τιμοθέου 2.21 να λέει σε όλους μας, αν καθαρίσουμε εμείς τον εαυτό μας από αυτά, τις αδικίες και όλα τα άλλα. Αν εμείς καθαρίσουμε τους εαυτούς μας, τότε θα γίνουμε σκεύη για τιμητική χρήση, αγιασμένα και εύχριστα στον οικοδεσπότη, ετοιμασμένα για κάθε αγαθό έργο, το οποίο σημαίνει τι? Ότι αν εμείς δεν καθαρίσουμε τον εαυτό μας, δεν θα είμαστε εύχριστα σκεύη. Ποιος ξέρει να μου πει ποιο είναι το αντίθετο του εύχριστος? Ποιο είναι το αντίθετο? Άχρηστο. Αχα, άχρηστο. Πες μου κάτι, θα ήθελες να είσαι ένα άχρηστο παιδί του Θεού? Μη γέννητο, μη γέννητο, αδελφέ. Μη γέννητο. Εάν κάποιος από εσάς σοκάρεται με αυτή την ερώτηση, πραγματικά θα ήθελα να πει ναι, εγώ έχω σοκαριστεί. Η ερώτηση είναι, θα ήθελες να είσαι ένα άχρηστο παιδί του Θεού, όχι αγιασμένο, όχι ετοιμασμένο για κάθε αγαθό έργο? Θα ήθελες να είσαι από τα παιδιά του Θεού που δεν απομακρύνονται από την αδικία, που δεν φροντίζουν να παραστήσουν τον εαυτό τους δόκιμο? Από ό,τι βλέπετε, παιδιά, το τι έκανε ο Ιησούς πάνω στο Σταυρό για μας, όσο υπέροχο κι αν είναι, απλά δεν είναι αυτό το οποίο μας συνιστά μπροστά στο Θεό. Έχω ακούσει τόσες διδασκαλίες. Ποιος είναι αυτός? Ποιος καλεί? Ποιος καλεί και πού καλεί? Αυτό. Συγγνώμη, νόμιζα πως είχα κλείσει τον ήχο. Λυπάμαι γι' αυτό. Να κλείσω τελείως, μην ενοχλήσουν ξανά. Ζητάω συγγνώμη. Θα διαβάσω ξανά τη Β' Τιμοθέου 2.21. Αν κάποιος καθαρίσει τον εαυτό του από αυτά, θα είναι σκεύος για τιμητική χρήση, αγιασμένο και εύχριστο στον οικοδεσπότη, ετοιμασμένο για κάθε αγαθό έργο. Δεν μας καθαρίζει από μόνο του το έργο που έκανε ο Ιησούς επάνω στο Σταυρό. Δεν μας καθαρίζει από μόνο του το έργο που έκανε ο Ιησούς επάνω στο Σταυρό. Εάν μας καθάριζε, τότε ο Απόστολος Παύλος μας διδάσκει μία πλάνη. Ή ο Απόστολος Παύλος μας διδάσκει μία πλάνη, ή όλοι οι κήρυκες που μας έχουν πείσει ότι αρκεί αυτό που έκανε ο Ιησούς πάνω στο Σταυρό και εμείς δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα, μάλλον αυτοί δεν ήξεραν τι έλεγαν, και ζητάω συγγνώμη, αλλά ναι, έρχομαι σε καταμέτωπον σύγκρουση με τους ανθρώπους που διδάσκουν πλάνες, πλανούν το λαό του Θεού και καταρτίζουν σκεύη άχρηστα στο Θεό. Ξαναλέω, αυτοί που διδάσκουν ότι όλα τα έκανε ο Ιησούς επάνω στο Σταυρό και εμείς δεν έχουμε ανάγκη να κάνουμε τίποτα, είναι πλάνοι που καταρτίζουν άχρηστα σκεύη που δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει ο Θεός. Σας σοκάρει αυτό που λέω? Εάν σας σοκάρει, ειλικρινά χαίρομαι. Γιατί η Εκκλησία έχει γεμίσει από άχρηστα παιδιά του Θεού, άχρηστα σκεύη, πύληνα και ξύλινα, ανίκανα να κάνουν οποιοδήποτε έργο του Ευαγγελίου. Που απλά χαίρονται που τους έσωσε ο Ιησούς και από εκεί και πέρα τα έργα τους και τα λόγια τους δείχνουν ντροπή.
Ακούστε, αυτό που μου είπε σήμερα το απόγευμα το Άγιο Πνεύμα μέσα στην καρδιά μου δεν ήταν ιδιαίτερα ευχάριστο. Θα ήθελα να το ξαναπώ. Κάποιος μου στείλε μήνυμα. Ναι, Θανάση, το είδα το μήνυμα. Λοιπόν, ακούστε. Ελάτε να γυρίσουμε στην αρχή. Γιατί σας λέω αυτά τα λόγια, γιατί κάνω αυτό το μάθημα, γιατί σήμερα το απόγευμα μου ήρθε κάτι μέσα στην καρδιά από το Άγιο Πνεύμα, το οποίο, ξαναλέω, συγγνώμη που σας ταλαιπωρώ, το ξέρω ότι το ακούσατε. Το θεωρώ πολύ σημαντικό να το ξαναπώ, για να μην νομίζετε ότι λέω τα δικά μου, για να μην νομίζετε ότι λέω του κεφαλιού μου. Σας λέω ειλικρινά, ξέρετε τι ήθελα να διδάξω απόψε το βράδυ. Ήθελα να διδάξω από το Ματθαίο κεφάλαιο 13. Αυτό είχα στο μυαλό μου. Σκέφτηκα να κάνουμε ένα μάθημα από το Ματθαίο κεφάλαιο 13. Και ήθελα να σας μιλήσω για τις παραβολές, πώς ο Ιησούς λέει για τις παραβολές, ότι μιλάει με παραβολές, και πώς έχουμε ανάγκη αυτός να μας ανοίγει την καρδιά, ώστε να μην είναι κρυμμένα τα λόγια του με τις παραβολές, αλλά να καταλαβαίνουμε τι μας λέει. Τέτοια πράγματα ήθελα να σας πω απόψε. Και την ώρα της λατρείας μου θύμισε ο Κύριος αυτό που μου είπε σήμερα το απόγευμα στην καρδιά και μου μίλησε για όλους αυτούς τους ανθρώπους που δεν καθαρίζουν τους εαυτούς τους και το αποτέλεσμα είναι οι ίδιοι κάποια στιγμή να βρίσκονται αντιμέτωποι με τις ακαθαρσίες της καρδιάς τους, με τις ακαθαρσίες της ψυχής τους, με τις ακαθαρσίες της διάνοιάς τους και το αποτέλεσμα είναι στη συνέχεια, επειδή δεν μετανοούν και δεν εξομολογούνται, και γιατί δεν μετανοούν και δεν εξομολογούνται, γιατί έχουν τη θεολογία ότι ο Θεός είναι αγάπη και μας αγαπά και μας έχει συγχωρέσει τα πάντα και δεν έχουμε ανάγκη κάθε φορά να του λέμε συγγνώμη ξανά και ξανά, με αποτέλεσμα να ζουν μέσα στη βρώμα, μέσα στην ακαθαρσία, μέσα στην αδικία και να μην σκέφτονται καν την κατάστασή τους, παρά να λένε «εμένα με αγαπάει ο Θεός, εγώ είμαι κάτω από τη χάρη, εγώ είμαι παιδί του Θεού και έχω εξουσία σαν παιδί του Θεού». Και δεν καταλαβαίνουν γιατί η ζωή τους είναι γεμάτη σκουπίδια. Βέβαια, μετά λένε «ο εχθρός το κάνει αυτό». «Ο εχθρός μου επιτίθεται», «ο διάβολος μου επιτίθεται». Ακούστε κάτι, υπάρχουν πολλά προβλήματα που έχουν άνθρωποι του Θεού που δεν τα κάνει ο διάβολος, είναι ο ίδιος ο Θεός που αντιστέκεται στους υπερήφανους. Γιατί είμαστε υπερήφανοι εάν δεν μπορούμε να δούμε την κατάσταση της ψυχής μας, αν δεν μπορούμε να διακρίνουμε τα λόγια μας, τις σκέψεις μας, τα έργα μας, αν δεν μπορούμε να διακρίνουμε ότι δεν έχουμε αγάπη για τα αδέλφια μας. Ξέρετε ποιος είναι το πρόβλημά μας? Είναι ο ίδιος ο Θεός το πρόβλημά μας, γιατί Αυτός μας βάζει σε ένα αδιέξοδο, Αυτός μας βάζει σε μία φυλακή αν χρειαστεί, μέχρι ότου ταπεινώσουμε τους εαυτούς μας, μετανοήσουμε, καθαριστούμε, εξομολογηθούμε. Αυτό που μου είπε σήμερα το απόγευμα ο Κύριος, μου είπε πολλά, αλλά μου τα είπε σε μία στιγμή. Γιατί σε μία στιγμή έρχεται μέσα στην καρδιά σου αυτό που μπορεί να το ονομάσει κανένας το χειρόγραφο, την ανακοίνωση. Ξέρεις ότι κάτι μπαίνει μέσα στην καρδιά σου από το Θεό, αλλά όταν αρχίσεις να το διαβάζεις, όταν αρχίσει να ξεδιπλώνεται, μέσα στο μυαλό σου χρειάζεται πολύ περισσότερα λόγια. Αυτό συνέβη και σε μένα. Μου δόθηκε το χειρόγραφο και την ώρα της λατρείας ανοίχτηκε και άρχισα να το διαβάζω. Και ήταν μία προειδοποίηση. Ήταν μία προειδοποίηση προς όλα τα παιδιά του Θεού που δεν καθαρίζουμε τον εαυτό μας με αποτέλεσμα να έχουμε καταντήσει άχρηστοι χριστιανοί.
άχρηστα παιδιά του Θεού, άκαρποι χριστιανοί. Δεν θα σας επαναλάβω αυτό που γνωρίζετε, τι θα κάνει ο ίδιος ο Ιησούς στα κλαδιά που δεν βρίσκει καρπό. Θα ήθελα να πάμε και στην Α Ιωάννου, κεφάλαιο 3 και εδάφιο 3, για να θυμηθούμε το εξής, ότι να δώσω έμφαση στο ότι εμείς καλούμαστε να καθαρίζουμε τον εαυτό μας. Ο Ιωάννης αναφέρεται στην ίδια έννοια με μία άλλη λέξη, λέει «Καθένας που έχει αυτή την ελπίδα επάνω σε αυτόν, αγνίζει τον εαυτό του όπως εκείνος είναι αγνός». Κι όμως υπάρχουν χριστιανοί που νομίζουν ότι είναι ο Θεός αυτός που κάνει τα πάντα, ακόμα και το να μας αγνίζει. Ο Παύλος μας λέει να καθαρίζουμε τον εαυτό μας, ο Ιωάννης μας λέει να αγνίζουμε τον εαυτό μας και συνεχίζει μιλώντας προς τα παιδιά του Θεού. Η επιστολή του δεν είναι προς αγνώστους, δεν είναι προς άπιστους. Ανάμεσα σε άλλα στο εδάφιο λέει δύο, αγαπητοί τώρα είμαστε παιδιά του Θεού. Μιλάει σε παιδιά του Θεού και από τη μια λέει καθένας που έχει την ελπίδα επάνω σε αυτό να αγνίζει τον εαυτό του. Στη συνέχεια όμως λέει καθένας που πράττει την αμαρτία, πράττει και την ανομία, επειδή η αμαρτία είναι η ανομία και γνωρίζετε ότι εκείνος φανερώθηκε για να σηκώσει τις αμαρτίες μας και σε αυτόν αμαρτία δεν υπάρχει. Καθένας ο οποίος μένει σε αυτόν δεν αμαρτάνει, καθένας που αμαρτάνει δεν τον είδε ούτε τον γνώρισε. Άρα λοιπόν, εάν συνεχίζουμε να αμαρτάνουμε, μπορεί να έχουμε πιστέψει, αλλά εδώ πέρα λέει καθένας που αμαρτάνει δεν τον είδε ούτε τον γνώρισε. Και ακούστε κάτι, είναι και αυτό αλήθεια, ότι υπάρχουν χριστιανοί που έχουν πιστέψει στο Θεό, έχουν πιστέψει στο έργο που έκανε ο Ιησούς, αλλά ακούστε κάτι, το να έχουμε απλά πιστέψει δεν σημαίνει ότι έχουμε δει το Θεό ή ότι τον γνωρίσαμε. Νομίζω ότι έχω μεταδώσει τα βασικά λόγια και την ουσία αυτού που το Άγιο Πνεύμα ήθελε να μεταδώσω. Δεν θα ήθελα να πω πολλά περισσότερα για να μην χάσουμε και την έννοια, μην χάσουμε το νόημα, την ουσία αυτού που το Άγιο Πνεύμα θέλει να μας πει. Θα ήθελα απλά να εξηγήσω κάτι ακόμα, το οποίο μορφώθηκε μέσα στην καρδιά μου όταν έλαβα από τον Κύριο αυτό το χειρόγραφο, όπως θα το έλεγα. Ακούστε, υπάρχουν άνθρωποι που προσεύχονται και δεν γίνεται ποτέ τίποτα. Εάν είσαι κάτι τέτοιο, εάν προσεύχεσαι και δεν γίνεται ποτέ τίποτα, γύρνα στη μετάνοια, γύρνα στην ταπείνωση, ξέχνα τις θεολογίες, ξέχνα τα περιπαιδιά του Θεού, ξέχνα για την αγάπη του Θεού, ξέχασε τα όλα και άδειασε τον εαυτό σου μπροστά στο Θεό. Άδειασε όλα τα σκουπίδια από τη σκέψη σου, από την ψυχή σου και από την καρδιά σου. Πέσε μπροστά στο Θεό και προσκύνησέ Τον και ζήτησε να σε συγχωρέσει και ζήτησέ Του να σε βοηθήσει να πάρεις πνεύμα μετάνοιας, μήπως και καταλάβεις τι συμβαίνει μέσα σου και γιατί πλανήθηκες τόσο πολύ που να μην μπορείς να μετανοήσεις, να μην μπορείς να καθαριστείς, να μην μπορείς να δεις τα σκουπίδια που υπάρχουν μέσα σου. Και πραγματικά με όλη μου την καρδιά εύχομαι τα λόγια που λέω να μην είναι για κανέναν από εσάς που έχω μπροστά μου στην οθόνη. Τα λόγια που λέω ξέρω ότι πρέπει να τα πω και ίσως είναι για κάποιους που θα ακούσουν αυτή την ηχογράφηση αργότερα. Αλλά όποιος και να είσαι, όποια και να είσαι, αδελφέ μου και αδελφή μου, αν σου ακούγονται σκληρά αυτά τα λόγια,
κράτησε στην καρδιά σου ότι εγώ σαν Γιώργος θα ήταν πολύ καλύτερο για μένα να λέω μόνο όμορφα λογάκια. Με συμφέρει να σου λέω τι καλός είναι ο Θεός που σε αγαπάει. Με συμφέρει να σου λέω την αλήθεια για τη δική μου ζωή, ότι έχω γνωρίσει την αγάπη του Θεού και είναι καλός ο Θεός, είναι αγαθός ο Θεός. Έχω γνωρίσει τη χάρη Του και το έλεος Του. Είναι αλήθεια. Είναι μακρόθυμος ο Θεός. Συγχωρεί τις αμαρτίες μας. Μας δίνει δεύτερες ευκαιρίες. Όσες φορές και να κάνουμε το ίδιο λάθος, αμέσως μας συγχωρεί όταν το ζητήσουμε και μας βοηθάει να ξεπεράσουμε τα λάθη μας. Θα μπορούσα να σας λέω τόσα πράγματα που είναι όλα αλήθεια. Αν όμως πρέπει και να σας θυμίσω ότι υπάρχουν και κάποιοι ανάμεσά μας που ο Θεός τους βλέπει σαν άχρηστους, συγγνώμη, αλλά είμαι υποχρεωμένος ακόμα και αυτό να το πω. Γιατί δεν το λέω εγώ? Όσον αφορά εμένα, απλά μεταδίδω ένα λόγο που άκουσα. Και σε τελική ανάλυση το λέει ο Απόστολος Παύλος και όχι εγώ. Απλά του δίνω έμφαση, γιατί ο Κύριος δεν θέλει να βρεθεί στην κατάσταση που να πει για κλαδιά που δεν έχουν καρπό, κόψτε τα και πετάξτε τα μαζί με τα ξερά για να καούν στη φωτιά. Ξέρω ότι υπάρχουν πολλοί που όταν ακούσουν τέτοια λόγια, το μυαλό τους αμέσως αρχίζει να σκέφτεται άλλους. Α, ποιος είναι έτσι, ποιος είναι έτσι, ποιο... γιατί βεβαίως ποτέ δεν μπορεί να είμαι εγώ, ποτέ, αλίμονο, σιγά μην μιλάει για μένα. Εγώ είμαι καλό παιδί του Θεού, εμένα με αγαπάει ο Θεός, αλίμονο. Ακούστε, εάν δεν έχουμε καρδιά ταπεινή, καρδιά μετάνοιας, εάν δεν φοβηθούμε ακόμα και το μικρό ενδεχόμενο αυτά τα λόγια να είναι για μένα, τότε μάλλον πρέπει να εξετάσω την καρδιά μου για υπερηφάνεια. Και αν η καρδιά μου είναι υπερήφανη, η καρδιά μου έχει αυτή τη φοβερή ικανότητα να τυφλώνει την αλήθεια και να μην τη βλέπω. Να είναι μπροστά μου και να μην μπορώ να δω ποιος πραγματικά είμαι. Θα ήθελα να προσευχηθώ. Ουράνιε Πατέρα, το πρώτο πράγμα που με ενδιαφέρει αυτό το βράδυ μέσα από αυτά τα λόγια είναι για μένα τον ίδιο. Μήπως τα λες εμένα προσωπικά? Μήπως εγώ πρώτος από όλους? Μήπως εγώ κινδυνεύω να βρεθώ ένα άχρηστο σκεύος? Μήπως εγώ δεν φροντίζω αρκετά για τον εαυτό μου, να παραστήσω τον εαυτό μου εργάτη δόκιμο? Χρειάζομαι να προσπαθήσω περισσότερο, Κύριε. Ταπεινώνω τον εαυτό μου μπροστά σου αυτό το βράδυ, Κύριε. Θέλω να αδειάσω από κάθε αυτοδικαίωση, θέλω να αδειάσω από κάθε σκέψη ότι εγώ τα ξέρω όλα, ότι εγώ είμαι ικανός, ότι εγώ είμαι καλός, ότι εγώ. Θέλω να αδειάσω από το εγώ. Και θέλω να θυμίσω στον εαυτό μου ότι όταν πλήρωσες για μένα, για να με εξαγοράσεις, εξαγόρασες ένα δούλο που είναι εδώ για να υπηρετεί εσένα. Κύριε, θέτω τον εαυτό μου σαν ένα δούλο μπροστά σε σένα που με κάλεσες να υπακούω και να υπηρετώ, που με κάλεσες να καθαρίζω τον εαυτό μου, που με κάλεσες να αγνίζω τον εαυτό μου, που με κάλεσες να φροντίζω για να παραστήσω τον εαυτό μου δόκιμο. Κύριε, πριν μιλήσω σε οποιοδήποτε άλλο, βάζω τον εαυτό μου στο στόχαστρο και σου λέω, Κύριε, σε παρακαλώ, δώσ' μου πνεύμα μετάνοιας, δώσ' μου χάρη, όχι χάρη για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες μου, αλλά χάρη για να δω τις αμαρτίες μου, χάρη για να δω τα λάθη μου, χάρη για να δω την κατάσταση της καρδιάς μου, την κατάσταση της ψυχής μου, την κατάσταση της διάνοιάς μου, για να μπορέσω να εξομολογηθώ, για να μπορέσω να ταπεινωθώ, για να μπορέσω να αδειάσω
από σκουπίδια που έχω μέσα μου και γίνονται αιτία να μην μου δίνεις το δικαίωμα να σε δω πρόσωπο με πρόσωπο. Κύριε, σας στάσεις ζωής, σου ζητώ να με συγχωρέσεις για τις αδυναμίες μου, για τις αστοχίες μου, σου ζητώ να με συγχωρέσεις για κάθε φορά που δεν καθάρισα τον εαυτό μου και ήρθα να κάτσω στο τραπέζι για να φάω με βρώμικα χέρια, με βρώμικα πόδια, με βρώμικα ρούχα και μόλυνα το τραπέζι του Κυρίου. Συγχώρεσέ με, Κύριε, για κάθε φορά που έχω κάνει κάτι τέτοιο. Και τέλος, συγχώρεσέ με, Κύριε, για κάθε μέρα που πέρασε που δεν έθρεψα τον πνευματικό μου άνθρωπο με το λόγο σου και με την προσευχή. Δεν ήπια από το νερό της προσευχής, δεν έφαγα από το μάνα του γραπτού λόγου. Συγχώρεσέ με, Κύριε, που άφησα τον πνευματικό μου άνθρωπο να διψάει και να πεινάει, με αποτέλεσμα να έχει έρθει αδυναμία, ασθένεια πνευματική μέσα μου και να μην έχω καταλάβει ότι σέρνω τα πόδια μου πνευματικά. Συγχώρεσέ με, Κύριε, και βοήθησέ με καθημερινά να θυμάμαι ότι πρέπει να τρέφομαι με το μάνα το καθημερινό, ότι πρέπει να πίνω συνέχεια μέσα από το νερό της προσευχής, για να μπορέσω έτσι να ενδυναμωθώ κατά το πνεύμα, να ενδυναμωθώ κατά τον εσωτερικό άνθρωπο και μέσα από αυτό να μπορώ πρακτικά να λέω ναι, φροντίζω να παραστήσω τον εαυτό μου, εργάτη δόκιμο που δεν έχει τίποτα να ντραπεί.